Να καλησπερίσω λοιπόν και τα νεότερα μέλη σε αυτά τα webinar που κάνουμε κάθε τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα. Θα με συγχωρήσουν οι παλιότεροι συμμετέχοντες, αλλά θα κάνω μία επανάληψη του ποιος είναι ο σκοπός αυτών των απογευματινών μαθημάτων της τελευταίας Πέμπτης κάθε μήνα. Σκοπός είναι η ενημέρωση πάνω σε θέματα που άπτονται της καρδιολογίας αλλά συνδυάζονται και με διάφορες άλλες ειδικότητες. Οπότε η αρχική σκέψη ήταν να καλέσουμε ειδικούς πάνω στις άλλες ειδικότητες, όπως για παράδειγμα έχουμε σήμερα τη χαρά να έχουμε την κυρία Λεμπαδιάρη και είναι ειδική πάνω στη διατροφή και στο ζαχαροδιαβήτη, και να συζητάμε με τους ειδικούς τα προβλήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος ασθενής με καρδιακή πάθηση. Είτε αυτό είναι καρδιακή ανεπάρκεια, είτε είναι στεφανία νόσος, είτε είναι κολπική μαρμαριγή, είτε απλά υπέρταση. Και να πάρουμε συμβουλές από αυτούς τους ειδικούς για τα θέματα της καθημερινότητάς μας. Σε αυτά τα μαθήματα έχουμε επιλέξει ένα pool ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανοιχτές κάμερες και μπορούν να έχουν και ανοιχτή πρόσβαση στο λόγο, δηλαδή μπορούν να μιλάνε και στη συνέχεια μετά το πρώτο ημίωρο να κάνουν τις ερωτήσεις τους προς τον ειδικό, και βέβαια είναι ανοιχτό και προς το κοινό, όπως είναι οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν, οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την ερώτησή τους αυτή τη στιγμή, αλλά θα μπορούσαν να μας στείλουν στο ιατρείο της ερωτήσεις. Τα κορίτσια, η Ελένη Καμπούρη, καθώς επίσης και η Αργυροπούλου, η Νάνση, είναι πάντοτε σε αυτά τα μαθήματα με ανοιχτή ακρόαση και μπορείτε να στείλετε τα ερωτήματά σας είτε σήμερα είτε κάποια από τις επόμενες ημέρες, και θα φροντίσουμε να απαντηθούν πάνω στο πλαίσιο του αντικειμένου το οποίο συζητάμε την κάθε τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα. Σήμερα λοιπόν, όπως είπα και πριν, έχουμε καλεσμένη την κυρία Λεμπαδιάρη, η οποία θα μπει σε λίγο. Δυστυχώς είχε ένα επίγον περιστατικό στο ιατρείο και μου είπε ότι σε 5 με 10 λεπτά θα έχει μπει στην σύνδεση. Είναι παθολόγος ενδοκρινολόγος, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας και ζαχαροδιαβήτη στο Πανεπιστήμιο. Είναι πολλά χρόνια συνεργάτη δάμου. Συνεργαζόμαστε από το 2006 και μετά από το Αττικό. Με την Ευάγια ή Γιούλη, όπως την ξέρουμε αυτοί που είμαστε πιο κοντά, έχουμε στήσει και διάφορα ιατρία τα οποία αφορούν τον ζαχαροδιαβήτη και την καρδιακή ανεπάρκεια, και κάνουμε αυτά τα ιατρία από κοινού όταν χρειάζεται κάποιος ασθενής με βαρύτατο ζαχαροδιαβήτη να θεραπευτεί, οπότε πρακτικά βλέπουμε τον ασθενή μαζί. Σήμερα την έχουμε καλέσει με την ιδιότητα βεβαίως του διαβητολόγου, αλλά και με την ιδιότητα του διατροφολόγου, του ιατρού διατροφολόγου, για να συζητήσουμε θέματα τα οποία άπτονται, όπως είπαμε, του καρδιολογικού ασθενούς. Δηλαδή θέματα όπως είναι το αλάτι και τι γίνεται με αυτό, αν παίρνουμε αντιπυκτική αγωγή, αν θα πρέπει να αλλάζουμε την διατροφή μας, πόσο θα πρέπει να είναι η χοληστερίνη μας και πώς θα πρέπει να τη μειώσουμε αυτήν με φυσικούς τρόπους, αν υπάρχουν φυσικοί τρόποι μείωσης της χοληστερίνης, αν υπάρχει περιορισμός στις τροφές που θα πρέπει να τρώμε. Τελικά, τι εννοούμε με τον όρο «διακόπτουμε το κρέας», δηλαδή θα πρέπει πλήρως να απέχουμε από οτιδήποτε κρεατικό για να μην ανεβαίνει η χοληστερίνη, πόσο ανεβάζει μία μερίδα κρέατος την χοληστερίνη, ή για παράδειγμα αν υπάρχουν τροφές οι οποίες βοηθούν την καρδιά. Εγώ πριν από λίγο, συζητώντας με τους εκλεκτούς καλεσμένους με ανοιχτά παράθυρα, όπως έλεγα και πριν, έκανα ένα ξεκίνημα λέγοντας ότι θυμόμουν από παλιότερα, και με συγχωρείτε για την επανάληψη, ότι υπήρχαν μεγάλοι δάσκαλοι της καρδιολογίας, και ανέφερα τον Κρεμαστινό,
με τον οποίο ήμουνα πολλά χρόνια μαζί και κάναμε από κοινού το ιατρείο, στο οποίο δεν έδινε τόση σημασία τόσο στη διατροφή όσο και στην άθληση. Όχι γιατί δεν ήθελε, αλλά επειδή εκείνο το χρονικό διάστημα που είχε ξεκινήσει την καρδιολογία ή που έκανε το ιατρείο, δηλαδή το 2000 ας πούμε, πριν από 20-25 χρόνια, δεν γνωρίζαμε τόσο πολύ το ρόλο της διατροφής και της άσκησης στους καρδιοπαθείς. Ένα από τα παραδείγματα τα οποία αναφέρω στους φοιτητές για το πόσο σημαντική είναι η άθληση και η διατροφή είναι ως εξής. Ο πρώτος ο οποίος εισήγαγε την άθληση στην καρδιολογία ήταν ένας Σουηδός, ο οποίος ως γιατρός, καρδιολόγος δηλαδή, ήταν και πρωταθλητής στο σκι. Έβλεπε λοιπόν ότι πολλοί από τους ασθενείς του, οι οποίοι είχαν στεφανιά νόσο ή καρδιακή ανεπάρκεια και κάνανε αυτό το βηματισμό στα σκι σε μακρά απόσταση, δηλαδή πρακτικά περπατάγανε 3 με 5 χιλιόμετρα με τα σκι πάνω στο χιόνι που είναι αρκετά κουραστικό ή και μεγαλύτερες αποστάσεις, έβλεπε ότι αυτοί οι ασθενείς, παρά το γεγονός ότι είχαν το ίδιο κλάσμα εξώθησης με τους άλλους ασθενείς που δεν προπονούνταν κατά τον ίδιο τρόπο, είχαν καλύτερη κλινική εικόνα, καλύτερη επιβίωση και τελικά ζήσαν περισσότερο από ό,τι οι υπόλοιποι ασθενείς. Οπότε άρχισε να το ψάχνει ερευνητικά, γιατί εμείς το χρονικό διάστημα του 90 και του 80 ιδιαίτερα, αλλά και του 90, λέγαμε σε κάποιον ασθενή που έχει καρδιακή ανεπάρκεια ή στεφανιά νόσο, πήγαινε στο σπίτι να κάτσεις. Να αθληθώ, έλεγε η γιατρία. Όχι, του λέγαμε, πουδενή. Ή ξέρω εγώ, να κουραστώ όταν έχω καρδιακή ανεπάρκεια. Όχι, πουδενή. Οπότε λοιπόν τι είδε. Είδε ότι όσοι περπατάγανε και τελικά το έκανε αυτό σε ένα πρωτόκολλο και κάνανε μεγάλες αποστάσεις, αυτοί είχαν βεβαίως καλύτερη πρόγνωση, καλύτερη επιβίωση. Το δεύτερο λοιπόν το οποίο δοκίμασε αυτός ήταν η διατροφή. Και αυτό συσήγαγε την λεγόμενη μεσογειακή δίαιτα. Δηλαδή, πήρε τις τροφές, είδε ότι οι λαοί οι οποίοι ζουν στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα η κριτική διατροφή, ας το πούμε, για την Ελλάδα, αλλά είναι τιμή μας, από εκεί προήλθε ουσιαστικά η μεσογειακή διατροφή. Δηλαδή, το να τρώμε όσπρια 1 με 2 φορές την εβδομάδα, λαδερά 1-2 φορές την εβδομάδα. Και αυτό το οποίο εμπεριείχε και η νηστεία, δηλαδή ότι για κάποιες μέρες απέχουμε από τα κρεατικά, από τα λιπαρά, ότι τρώγανε την δεκαετία του 60 και του 70 κυρίως κρέας μόνο τις Κυριακές και ποτέ άλλοτε, έθεσε λοιπόν τις βάσεις της μεσογειακής δίαιτας στους ασθενείς σε συνδυασμό με την άσκηση ή χωρίς την άσκηση. Και είδε ότι όταν έβαλε και μεσογειακή δίαιτα στους ασθενείς οι οποίοι έκαναν άσκηση, όχι μόνο διπλασίασε το χρόνο επιβίωσής τους, αλλά βελτίωσε και την καθημερινότητά τους. Δηλαδή βελτίωσε την ικανότητά τους προς άσκηση, βελτίωσε την καθημερινή εργασία τους κτλ. Κτλ. Οπότε με αφορμή λοιπόν αυτές τις πρώιμες, ας το πούμε έτσι, ανακαλύψεις που μας εξέδωσε αυτός ο γιατρός, ο Άγκστεν, πήραμε και εμείς και στην συνέχεια βάλαμε τη διατροφή και την άσκηση ως έναν από τους κύριους παράγοντες ενός καρδιοπαθούς. Το πιο συζητήσιμο όλων αυτών των δεδομένων είναι το αλάτι. Δηλαδή, με το αλάτι είχε επίσης ενοχοποιηθεί ότι αν κάποιος άνθρωπος βάλει αλάτι στη διατροφή του, τότε μπορεί να αυξηθεί η αρτηριακή πίεση και τότε είναι δυνατόν να κάνει κατακράτηση και ειδήματα στα κάτω άκρα. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν αληθεύει. Δηλαδή, το αλάτι τελικά έχει απενοχοποιηθεί. Ήταν το πρώτο το οποίο συζητήθηκε στη διατροφή και τώρα πλέον έχει απενοχοποιηθεί. Καταρχήν ξέρουμε ότι το αλάτι δεν αυξάνει την αρτηριακή πίεση σε οποιονδήποτε ασθενή, εκτός από αυτόν ο οποίος βρίσκεται σε απορρίθμιση της καρδιακής του ανεπάρκειας. Δηλαδή έχει ειδήματα στα κάτω άκρα, έχει ασκήτη, τότε μπορεί να επηρεάσει και να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και να κάνει περαιτέρω κατακράτηση υγρών. Όμως σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση και στους ασθενείς που έχουν σοβαρού βαθμού υπέρταση, ξέρουμε ότι το αλάτι ελάχιστα επηρεάζει την αρτηριακή τους πίεση. Δηλαδή θα πρέπει να φάνε μισό κουταλάκι αλάτι
Και από εκεί και πέρα, επειδή αυτό τους φέρνει και δίψα να πιούνε και μεγάλες ποσότητες νερού για να αυξηθεί η αρτηριακή υπέρταση. Οπότε έχει απενοχοποιηθεί. Έτσι λοιπόν συμβουλεύουμε όλους τους ανθρώπους, είτε με είτε χωρίς στεφανιά νόσο καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά με υπέρταση, να τρώνε αλάτι, γιατί είναι πολύ πιο επικίνδυνο να πέσει το νάτριο στον οργανισμό, δηλαδή να μειωθεί το νάτριο, το οποίο μιμείται μια εικόνα αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου, από το να ανέβει η αρτηριακή πίεση κατά έναν περισσότερους βαθμούς. Το δεύτερο το οποίο συζητήθηκε, σας κάνω μια εισαγωγή, θα ρωτήσουμε και την κυρία Λαμπαδιάρη σε λίγο για όλα αυτά, ήταν το γεγονός του κρέατος. Δηλαδή, θα πρέπει να διακόπτουμε ή όχι το κρέας. Πρέπει δηλαδή να γίνουμε vegan ή vegetarian, δηλαδή να μην τρώμε καθόλου κρέας επειδή έχουμε στεφανιά νόσο. Και αυτό είναι ένας μύθος, διότι γενικά φαίνεται ότι τρώγοντας έτσι, μικρές ποσότητες καθαρού κρέατος, όπως θα μας πει σε λίγο και η κυρία Λαμπαδιάρη, τελικά δεν επηρεάζεται τόσο η χοληστερίνη. Οπότε γενικά παίρνουμε αρκετές πρωτεΐνες, συχνοστοιχεία και μέταλλα από το κρέας, οπότε και αυτό δεν πρέπει να το διακόπτουμε. Οπότε να κάνω μια παύση εδώ, να δω αν έχει συνδεθεί η κυρία Λαμπαδιάρη για να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις και να ξεκινήσουμε και τη Ναι, συζήτηση μεταξύ έχω μας. συνδεθεί, Ηλία. Σε έχω ακούσει προσεκτικά όλη αυτή την ώρα. Καλησπέρα και από μένα. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιούλη. Σε ευχαριστώ που είσαι Δεν ξέρω αν με μαζί βλέπει. μας. Ναι, σε Νομίζω ότι βλέπω με και σε έβλεπε βλέπω στο πολύ σύνορα. καλά. Ναι, μια χαρά. Έχουμε συνδεθεί, Γιούλη, σε αυτό το webinar, όπως και στα προηγούμενα. Έχουμε συνδεδεμένους γύρω στους 12 ασθενείς, οι οποίοι έχουν ανοιχτά τις κάμερές τους και θα μας κάνουν κάποιες ερωτήσεις μόλις τελειώσουμε τη συζήτησή μας. Και έχουμε και αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν αυτό το webinar, αλλά δυστυχώς δεν έχουν τη δυνατότητα να μπουν και να κάνουν ερωτήσεις. Εγώ ξεκίνησα με μία εισαγωγή. Καταρχήν, χωρίς να είσαι, είπα την ιδιότητά σου, είπα το στενό σύνδεσμο που έχουμε μεταξύ μας και τη στενή Είπες και το συνεργασία. 2006, δεν χρειαζόταν να πεις το 2006. Εντάξει, οπότε τα άκουσες όλα λοιπόν. Πολύ Άκουσα. ωραία. Οπότε, Γιούλη, τι έχεις να μας πεις. Αν ξεκινήσουμε για το αλάτι, έχεις κάποια διαφορετική άποψη περί αλάτος, δηλαδή... Κοιτάξτε, δεν έχω, αλλά τέλος πάντων δεν θέλουμε και άπειρο αλάτι, ειδικά στους ανθρώπους που είναι αλατοεξαρτώμενοι, δηλαδή αυτούς που κατακρατούν το νάτριο, έτσι. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, αλλά μερικοί δεν μπορούν να τρώνε πάνω από, ξέρω εγώ, 2,5-3 γραμμάρια την ημέρα. Δεν μιλάμε για άναλο δίαιτα, αλλά Ναι. δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Άνθρωποι που κατακρατούν το νάτριο ή έχουν, ξέρω εγώ, νεφρική και καρδιακή έτσι, συμμετοχή, καλό είναι να μην τρώνε πάνω από, ξέρω εγώ, 2,3, άντε μέχρι 3 την ημέρα. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Όχι, δεν διαφωνώ. Απλά να το κάνουμε λίγο πιο απλό. Τι σημαίνει 2 με 3 γραμμάρια αλάτι την ημέρα? Δηλαδή μπορούμε αυτό να το Σημαίνει κάνουμε πιο... Ναι. ένα φαγητό που να είναι πολύ λίγο αλατισμένο, όχι τελείως άναλο, και ξέρω Ναι. εγώ και ένα κομμάτι τυρί ή κάτι τέτοιο, όχι πάλι Ναι. άπειρο. Έτσι. Το πρόβλημα με το αλάτι δεν είναι τα φαγητά μας, όπως ξέρεις πολύ καλά, είναι τα τυποποιημένα τρόφιμα. Δηλαδή, το κρυφό αλάτι που βρίσκεται στα συσκευασμένα τρόφιμα είναι τρεις, ή στα φαγητά απ' έξω, στα delivery, είναι τρεις Ναι. χειρότερο από το να ρίξει κάποιος λίγο αλάτι σε ένα φαγητό. Δηλαδή, ο κόσμος πολλές φορές βασανίζεται τρώγοντας εντελώς άναλο φαγητό που δεν τρώγεται και μετά πάει και τρώει φέτα ή τρώει μπισκότα ή τρώει, ξέρω εγώ, delivery. Οπότε, Ναι. φαντάζομαι μια ισορροπία εκεί είναι καλή. Σωστό. Ωραία. Όσον αφορά το κρέας, Γιούλη, δηλαδή... Κοίταξε, το κρέας εγώ δεν συμφωνώ με το να κόβεται καθόλου. Δεν υπάρχει πουθενά μελέτη. Όλες οι μελέτες οι παλιές που είχαν γίνει με το κρέας είχαν γίνει με τυποποιημένα κρέατα της Βόρειας Ευρώπης και κυρίως μπέικον, λουκάνικα και τέτοια. Δεν συζητάμε για τέτοιο κρέας. Το να τρώει κάποιος μια ποσότητα καλή κόκκινου άλυπου κρέατος τη βδομάδα είναι θεμητό και σωστό. Εντάξει, γιατί χρειάζεται. Δηλαδή, μια φορά ένα κρέας μοσχαρίσιο χωρίς λίπος και σωστά μαγειρεμένο, είμαστε ok. Και βέβαια θέλει και κοτόπουλο, θέλει και τέτοια πράγματα. Έτσι, δηλαδή, εγώ δεν συμφωνώ με το να κοπούν οι πρωτεΐνες, γιατί δεν σημαίνει ότι η αντικατάσταση με φυτικής προέλευσης τρόφιμα σε έναν ασθενή που πεινάει
θα είναι υγιεινή. Το πιθανότερο είναι ότι θα τον παχύνουμε κι άλλο, θα αυξήσουμε τις ινσουλίνες και θα έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Η ισορροπημένη λοιπόν μεσογειακή, σήμερα μιλάμε είτε για δίαιτα DASH, δηλαδή για τις δίαιτες που χρησιμοποιούμε για την υπέρβαση, που είναι χαμηλών υδατανθράκων, αλλά χαμηλού αλάτιου, είτε για την τροποποιημένη, όπως λέμε εμείς, μεσογειακή. Δεν είναι η κλασική μεσογειακή η παλιά. Η παλιά μεσογειακή ηλία είχε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα υδατανθράκων, γιατί οι άνθρωποι τρώγαν λιγότερο και αθλούνταν στα χωράφια και δεν ξέρω πού αλλού. Σήμερα η κλασική μεσογειακή παχαίνει. Οπότε μια τροποποιημένη μεσογειακή με χαμηλότερο ποσοστό υδατανθράκων, όχι τόσα ψωμιά και όχι τόσα άμυλα με την έννοια του αλευριού, με ψηλή ποσότητα πρωτεϊνών από την πλευρά του τυριού, των αυγών, του γιαουρτιού και κυρίως των θαλασσινών και των ψαριών, και μία φορά κόκκινο κρέας, καλό κόκκινο κρέας τη βδομάδα, και άλλη μία φορά, ας πούμε, ένα κοτόπουλο, νομίζω είναι το επιθυμητό. Έτσι. Θέλει δηλαδή μία προσοχή, γιατί οι ακραίες διατροφές δεν έχουν αποδειχθεί ότι βοηθάνε κανέναν. Ούτε τα πολύ vegan, αυτά δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινά αυτά τα πράγματα. Έτσι. Δεν είναι μόδα, είναι τρέντ. Δεν είναι υγιεινό πραγματικά, δεν έχει αποδειχθεί πουθενά. Φυσικά, ούτε τα κορεσμένα λίπη, δηλαδή δεν είναι σωστό να τρώει κάποιος παϊδάκια δύο φορές τη βδομάδα. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είτε έχει στεφανία νόσο είτε δεν έχει, είναι ανθυγιεινό. Όσο γίνεται πιο lean, όπως λέγεται στην βιβλιογραφία, δηλαδή πιο άλυπα κρέατα και τρόφιμα. Χρειάζεται να τα μαγειρεύουμε, Γιούλη, για να δώσουμε και ένα tip μαγειρικό τώρα. Πολύ, λίγο, δηλαδή τα κρέατα να είναι ψημένα πολύ, λίγο, παίζει κάποιο ρόλο αυτό στο πώς θα προετοιμάσουμε το κανένα, κρέας? Κανένα, μόνο στη γεύση. Μόνο στη γεύση. Μόνο στη γεύση. Αυτό που δεν χρειάζεται είναι να τα μαγειρεύουμε με τα λάδια να βράζουν από την αρχή. Δηλαδή θα πρέπει το λάδι να προστίθεται προς το τέλος. Έτσι, και να μην είναι και πολύ. Το μαγειρεμένο λάδι πρέπει να είναι πολύ λίγο στο φαγητό μας. Ωραία. Να σε ρωτήσω και άλλες δύο ερωτήσεις από αυτές που μας είχαν στείλει και έχουμε προετοιμάσει. Να μην τα τσιγαρίζουμε, δηλαδή όπως τα φτιάχναν οι γιαγιάδες μας ή οι μαμάδες μας, τα τσιγαρισμένα. Αυτό είναι ανθυγιεινό, έτσι. Επίσης δεν θέλουμε πολύ το φούρνο. Δηλαδή, ένα παραδοσιακό χιουβέτσι δεν είναι υγιεινό, γιατί βράζει πάρα πολύ ώρα σε πολύ μεγάλη θερμοκρασία στο φούρνο. Ένα κοτόπουλο με πατάτε στο φούρνο δεν είναι υγιεινό, γιατί βράζει. Και αυτό τι σημαίνει? Θα σου πω. Βράζει αυτό το λάδι για μία ώρα τουλάχιστον στους 200-220, καταστρέφεται δηλαδή. Θέλουμε πιο πολύ αντικολλητικό τηγάνι, πιο πολύ κατσαρόλα που να μην έχει πάρα πολλά λάδια, και οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλότερες στην κατσαρόλα, έτσι. Δηλαδή, ένα φαγητό που νομίζουμε ότι είναι υγιεινό, αλλά το έχουμε κατακάψει μία μισή ώρα στο φούρνο, δεν είναι τόσο υγιεινό. Ναι. Είναι πάντα χρήσιμο να σε ακούω. Δηλαδή, εγώ σε απολαμβάνω κάθε φορά που μιλάς, Γιούλη, για την διατροφή και για την προετοιμασία των φαγητών. Πραγματικά στο λέω. Να σου κάνω μια ερώτηση, την οποία μας έχουν στείλει αρκετοί από τους ασθενείς. Λέει, λαμβάνουμε αντιπυκτική αγωγή. Μπορώ να καταναλώνω πράσινα λαχανικά? Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, απαντάμε και εμείς, αλλά να ακούσουμε και την δική σου γνώμη. Πολύ σωστά πάντα. Το πρόβλημα με τα αντιπυκτικά, καταρχήν όχι τα νεότερα, φαντάζομαι. Δηλαδή, το παλιό, το συντρόμ. Έτσι, γιατί τα νεότερα δεν έχουν πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σαφώς, μόνο με το συντρόμ, λοιπόν, αυτό το πρόβλημα είναι το να είναι σταθερά τα πράσινα. Δηλαδή, δεν απαγορεύεται να φας πράσινα, αλλά δεν μπορεί να τρως 5 μερίδες πράσινα τη μια εβδομάδα, 1 μερίδα πράσινα την επόμενη. Γιατί τότε θα αλλάξει ο χρόνος πήξης. Οπότε, αν τους εξηγήσουμε ότι πρέπει να έχουν σταθερές μερίδες πράσινου κάθε εβδομάδα, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Επειδή συνήθως τα μεγάλα άτομα αυτό είναι λίγο δύσκολο, τους μειώνουμε τα πράσινα. Τώρα με τα νεότερα αντιπυκτικά έχουμε λύσει λιγάκι αυτό το πρόβλημα. Ναι, ευτυχώς. Ευτυχώς έχουμε. Γιατί δεν ήταν σταθερός και ο χρόνος αενάρει. Είναι κρίμα να αφαιρέσεις. Ναι, εντάξει. Είναι κρίμα να αφαιρέσεις από τη διατροφή ενός ανθρώπου τελείως τα πράσινα. Δηλαδή μετά είναι περιοριστικό αυτό, δεν είναι καλό. Ακριβώς, ναι. Υπάρχουν τροφές, Γιούλη, που βοηθούν την καρδιά? Δηλαδή θα έπρεπε να τρώμε κάτι? Οι ασθενείς μας, ας πούμε, οι ασθενείς οι οποίοι έχουν κάποια καρδιοπάθεια, στεφανία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια, κολπική μαρμαριγή, υπάρχει κάτι, ένα tip που θα μπορούσαμε να τους πούμε ότι θα πρέπει να το τρώνε γιατί τους βοηθάει πολύ την καρδιά? Δηλαδή, πολλοί πάνε και παίρνουν ωμέγα 3 λιπαρά, ωμέγα 3 πρόσθετα, ας πούμε, και βιταμίνες. Βοηθούν? Μια ισορροπημένη διατροφή τα καλύπτει αυτά? Κανονικά ναι. Κανονικά ναι. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που βοηθάει την καρδιά είναι το να αντικαθιστάς τα λίπη. Δεν είναι να μειώνεις πολύ τα λίπη, είναι να τα αντικαθιστάς
τα κακά κορεσμένα και τρανς λιπαρά με καλά μονοακόρεστα και πολυακόρεστα. Τι θα πει αυτό σε απλά ελληνικά? Όσο πιο πολύ ψάρια φάμε, όσο πιο πολλά θαλασσινά φάμε, όσο, όχι τηγανιτά βέβαια, έτσι, να φάμε μια μικρή ποσότητα ελαιολάδου ομού την ημέρα, να φάμε ένα αβοκάντο, τα αυγά επίσης έχουν απενοχοποιηθεί, βέβαια όχι άπειρα, αλλά και τα αυγά χρειάζονται. Αν φάμε τυριά που να έχουν χαμηλά λιπαρά και να μην είναι πολύ πολύ πλούσια σε αλάτι, όλα αυτά βοηθούν την καρδιά. Βέβαια ηλία. Δεν έχει αποδειχθεί ότι τρως ένα τρόφιμο ποτέ και βελτιώνεται κάτι. Οι συνδυασμοί των τροφίμων είναι που μας βοηθάει και οι ποσότητες των τροφίμων. Δηλαδή, αν εγώ τρώω από τα υγιεινά πολύ και αυτό με παχαίνει, τότε δεν είναι πλέον υγιεινά. Πολλές φορές δηλαδή μας λένε ασθενείς, μα εγώ τρώω όσπρια. Μα άμα είναι να πάει το βάρος 120 κιλά, γιατί τρώει κάθε μέρα μια φασολάδα, να λείπει το βύσσινο, δεν το θέλουμε αυτό. Έτσι. Άρα όλα θέλει με μέτρο και οι ποσότητες να μην είναι τέτοιες που το αποτέλεσμα να σε παχαίνει. Έτσι, αυτή είναι η ιστορία όλη. Δεν υπάρχει ένα τρόφιμο, γιατί μπορεί εμείς να λέμε για τη μεσογειακή διατροφή, αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Όλοι οι άλλοι λαοί παραδοσιακά δεν είχαν μεσογειακή διατροφή, δεν πεθαίναν περισσότερο από καρδιακιακά. Άρα δεν είναι και τόσο, δηλαδή βρήκαμε εμείς ας πούμε και όλοι οι άλλοι φίλοι όσο θα πέθανε τόσα χρόνια, εντάξει. Όλες οι διατροφές όταν είναι με μέτρο, πλούσιες σε φρούτα λαχανικά, σε ψάρια, σε ελαφρύ κρέας, σε αυγά και καλό τυρί, στην πραγματικότητα σε βαθμό που να μην σε παχαίνει, είναι υγιεινές. Θα σε ρωτήσω και κάτι άλλο λοιπόν, επειδή το έχεις αναφέρει αρκετές φορές, πώς ορίζεται το φυσιολογικό βάρος τους ασθενείς? Δηλαδή, ποιο είναι το φυσιολογικό βάρος που θα μπορούσε να παραδειγματιστεί κάποιος? Δυστυχώς χρησιμοποιούμε το δείκτη μάζα σώματος που είναι το βάρος διαύψος στο τετράγωνο. Γιατί πρέπει να έχουμε μια νόρμα, ας πούμε. Οπότε όταν αυτός ο λόγος είναι κάτω από 25, τότε αυτό είναι φυσιολογικό βάρος. Από 25 έως 30 είναι υπέρβαρος και από 30 και πάνω είναι υπαχύσαρκος και από 40 και πάνω κακοήθης υπαρξαρκία. Τώρα βέβαια, αυτό είναι και λίγο σχετικό. Μπορεί, ας πούμε, να είναι κάποιος πολύ γυμνασμένος και όλο αυτό το βάρος να είναι εμείς. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, εμείς με λίπος μετράμε και το λίπος στις λιπομετρήσεις. Παράδειγμα, πάνω από 30% λίπος στις γυναίκες είναι υπέρβαροι. Πάνω από 26 με 30 στους άντρες είναι υπέρβαρος. Δηλαδή, παίζει ρόλο και αυτό που λέμε εμείς η λιπόδης μάζα. Δηλαδή, αν εγώ να έχω βάρος, αλλά να είμαι ολομή, δεν με πειράζει το βάρος. Άμα είναι να είμαι λίγο βάρος, αλλά να μην έχω μίσει και έναν ολολίπος, με πειράζει. Άρα είναι λίγο σχετικό. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε και την περίμετρο μέσης, η οποία είναι ένας πολύ καλός δείκτης λιπόδους μάζας και μάλιστα κακής λιπόδους μάζας. Όταν λοιπόν στις γυναίκες είναι πάνω από 80, για τους Αμερικάνους πάνω από 88 για μας, στους Ευρωπαίους, και στους άντρες πάνω από 100, τότε μιλάμε για κακή εναπόθεση λίπους και πρόβλημα, ανεξαρτήτως βάρους. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων, αυτός είναι ο ορισμός της υπέρβαρης ή της παχύστερης κατάστασης. Και καλό θα είναι να προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε τα ρόφη μας. Κατάλαβα. Okay. Να σε ρωτήσουμε και δύο ερωτήσεις για το ζάχαρο και να ανοίξουμε μετά τα μικρόφωνα προς τους ανθρώπους που συμμετέχουν. Τώρα, άλλη μια ερώτηση που μου έχουν στείλει αρκετά συχνά, Γιουλή, είναι ότι πολλοί άνθρωποι έχουν ένα οριακό ζαχαροδιαβήτη. Από ό,τι λένε, δηλαδή έχουν μια οριακή γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη κατά αυτούς, έτσι. Αυτό εννοούν οριακό ζαχαροδιαβήτη, ή ένα οριακό ζάχαρο νηστείας. Δηλαδή έχουν, ξέρω εγώ, 115-120 ζάχαρο νηστείας. Αυτό ή το 6,1-6,2 γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Αυτό το λέμε διαβήτη. Πρέπει να ξεκινήσουμε αντιδιαβητική αγωγή. Επηρεάζει από το τι φάγανε τις προηγούμενες ημέρες. Μπορεί να σου κάνω χαζές ερωτήσεις, αλλά θέλω να τα πεις απλά για να μπορέσουμε να. Έτσι να το καταλάβουν. Λοιπόν, μέχρι 126 πρωινό είναι προδιαβή. Από 100 μέχρι 126 πρωινό νηστικό είναι προδιαβήτης. Από 126 και πάνω είναι επίσημος διαβήτης. Η γλυκοζηλιωμένη μέχρι 5,7 είναι φυσιολογική. Από 5,7 μέχρι 6,4 είναι προδιαβήτης. Από 6,4 και πάνω είναι διαβήτης. Τα όρια λοιπόν είναι συγκεκριμένα. Εντάξει. Τώρα, από εκεί και πέρα, η προδιαβητική κατάσταση χαλάει μια χαρά τα γκαία. Δηλαδή, οι περισσότεροι στεφανίοι δεν έχουν τραγικά ζάχαρα.
έχουν αυτά τα ήπια ζαχαράκια που συνδυάζονται με μεταβολικό σύνδρομο, με υπέρταση, με μεγάλη κοιλιά, με περίμετρο μέσης έτσι μεγάλη, με τριγλικερίδια, με λίπος στο σηκώτη. Είναι όλο το πακετάκι που με μια γλυκοζηλωμένη 6,2 φτάνει για να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Επίσημη ένδειξη φαρμάκων για τον προδιαβήτη δεν υπάρχει. Υπάρχει ένδειξη να πάρει κάποιος σε αυτή την κατάσταση για να αδυνατήσει, ειδικά αν έχει και προδιαβήτη, που είναι η λιραγλουτίδη στη μεγάλη δόση, τα 3 μιλιγκράμμ. Αλλά άλλα αντιδιαβητικά ως αντιδιαβητική θεραπεία δεν έχουν ένδειξη. Η δίαιτα και η άσκηση είναι οι ενδεδειγμένες θεραπείες για αυτή την κατάσταση, γιατί η απώλεια βάψης είναι το βασικό. Ωραία. Αλλά δεν είναι ελαφρύς διαβήτης. Δηλαδή αυτό δεν είναι αθώο. Θέλει θεραπεία. Ναι, ναι. Είναι αυτό προσπάθησα και εγώ καμιά φορά, Γιούλη, μαθαίνοντας από εσάς, τους ενδοκρινολόγους, τους διαβητολόγους δηλαδή. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε και εμείς τώρα, ότι δεν είναι ελαφρύ, δεν είναι ελαφρύ το ζάχαρο, είναι και ο προδιαβήτης χαλάει πολύ καλά τα εγγύα και πάρα πολλές φορές αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι όταν κάποιος κάνει έμφραγμα, μετά ανακαλύπτουμε και το διαβήτη του ή και τον προδιαβήτη του, έτσι, και ο οποίος διαλάθη για πολλά χρόνια και εμφανίζεται εκείνες τις, μετά από ένα οξέμφραγμα του μυοκαρδίου. Ωραία. Οπότε να ανοίξουμε τα μικρόφωνα. Όποιος από τους εκλεκτούς προσκεκλημένους θέλει να κάνει κάποιες ερωτήσεις στην κυρία Λαμπαδιάρη, μπορεί. Θέλετε να δώσω εγώ το λόγο ή θέλετε να... Α, ωραία. Είναι ο κύριος Ζαφυρίου ο οποίος έχει σηκώσει το χέρι. Κύριε Ζαφυρίου. Καλησπέρα και πάλι και στην κυρία Λαμπαδιάρη. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στο θέμα του αλατιού. Κυκλοφορούν διάφορα αλάτια, εκτός από τα χημικά, τα συνθετικά. Υπάρχουν των Ιμαλαίων, υπάρχει του Μεσολογγίου. Είναι λιγότερο βλαβερά ή καθόλου βλαβερά? Δίστανται πάρα πολύ οι απόψεις στο θέμα αυτό. Ακουστικά. Ναι, ναι. Γιούλη. Έχει κολλήσει η εικόνα. Εγώ θα έλεγα, κύριε Ζαφυρίου, και θα πάρω ότι... θεωρώ ότι τα αλάτια δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά αν είναι των Ιμαλαίων ή αν είναι κάποιες άλλες προέλευσης. Δυνητικά έχουν γίνει αυτός ο διαχωρισμός μόνο και μόνο για να πουλάνε τα προϊόντα αυτά περισσότερο από ό,τι τα υπόλοιπα. Υπάρχουν ορισμένα φαρμακευτικά αλάτια τα οποία έχουν χαμηλή περιεκτικότητα όντως σε νάτριο και δίνουν την γεύση του άλατος, αλλά θεωρώ ότι μια πολύ μικρή ποσότητα άλατος μέσα στο φαγητό είναι ίσως το πιο ενδεδειγμένο πράγμα να κάνουμε. Δεν ξέρω αν η Γιούλη που ξανασυνδέθηκε έχει κάποια αντίρρηση. Ναι, πέταξε το ίντερνετ έξω. Λοιπόν, ναι. Δεν ξέρω αν είπες, προφανώς είπες αυτό που θα ήθελα να πω κι εγώ. Συμφωνούμε σε αυτό. Το αλάτι είναι αλάτι. Αυτά που είναι πολύ ψηλά σε κάλιο, δεν ξέρω, ηλία και την καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να είναι και λίγο επικίνδυνα. Δηλαδή πρέπει να ελέγχεται το κάλιο. Καλύτερα κανονικό αλατάκι σε μικρή ποσότητα. Είπαμε ακριβώς το ίδιο, χωρίς να. Πολύ ωραία αυτό. Οπότε πολύ. Είδατε, ήταν blind η τέτοια. Είπαμε ακριβώς το ίδιο, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί. Να πω και κάτι άλλο. Νομίζω στους καρδιοπαθείς δεν θα έπρεπε να υπάρχει οι ποσότητες του τροφίμου του οποίου πρέπει να παίρνει, δηλαδή το κρέας, να υπάρχει κάποια λίστα? Όχι, δεν υπάρχει λίστα. Οι διατροφές είναι εξατομικευμένες για τον καθένα. Εντάξει. Δεν βγαίνουν καρμπών. Αν υπάρχει θέμα, βγαίνει εξατομικευμένα για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Γιατί άλλο είναι ένας άνθρωπος που είναι άντρας ψηλός και άλλο μια γυναίκα κοντούλα και παχουλούλα. Δεν βγαίνει μια λίστα για όλους. Έτσι. Εξατομικεύονται και βγαίνουν σαν θεραπεία για τον καθέναν. Okay. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Άλλος. Σήμερα δεν σας βλέπω πολύ ομιλητικούς. Ωραία. Κύριε Σταυρόπουλε, ο Δημήτρης. Καλησπέρα και από μένα, συγκαλεσμένοι σας. Με το θέμα του αλατιού θέλω και εγώ λίγο να εμφυσίσω. Ουσιαστικά είναι αυτό το μοναδικό, ένα από τα πιο έτσι, σημαντικά που με παιδεύει και εμένα. Άκουσα ότι καλό θα ήταν 2,5 με 3 γραμμάρια ημερησίως στο φαγητό, ας πούμε, ή δεν ξέρω εγώ τι. Είναι προτιμότερο από το να τρως λίγο αλάτι στο φαγητό ή να τα έχεις ανάλογα τελείως στα φαγητά και να τρως ένα κομματάκι τυρί, ας πούμε. Ή να βάζεις λίγο τυρί στα μακαρόνια σου.
Ό,τι σας αρέσει. Η συνολική ποσότητα είναι το θέμα. Η ποσότητα, έτσι. Απλά στο τυρίθο, βλέπεις, ας πούμε, στα 100 γραμμάρια ποια είναι η δοσολογία του στις συσκευασίες. Απλά αυτό που αγοράζει σχήμα δεν μπορεί να ξέρεις. Εντάξει, λεφτά τη διαβέντα. Και πόσο αμυρό είναι. Δηλαδή, αν είναι πολύ αμυρό το τυρί, θα φροντίζετε τα τυριά που αγοράζετε να μην είναι τα πιο αλμυρά που υπάρχουν. Ωραία. Να είναι πολύ γλυκά τυριά. Το διαμοιράζεις, έχεις μια ισορροπία. Ακριβώς. Οπότε σε βλέπω, Δημήτρη, ανάλα το φαγητό για να τρώμε τυρί, έτσι, αυτό ήταν το. Όχι, 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 εντάξει, το έχω βρει την άκρη. Λύση. Εντάξει, ευχαριστώ. Ωραία. Πολύ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Δελάκη. Ναι, καλησπέρα σας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, ο πατέρας μου, ας πούμε, έχει χρόνια αναιμία και η σύσταση του γιατρού, όχι του καρδιολόγου, είναι να τρώει λίγο συχνότερα κόκκινο κρέας. Πόσο συχνότερα μπορεί να τρώει χωρίς να θεωρούμε ότι κινδυνεύει? Μπορεί να τρώει 2 φορές τη βδομάδα από 120 με 150 καθαρά γραμμάρια, δηλαδή ένα φιλετάκι, ένα φιλέτο. Που να μην έχει λίπος, δηλαδή, τέτοιο κρέας. Δηλαδή, 200 γραμμάρια φιλέτο είναι γύρω στα 100-120 γραμμάρια πρωτεΐνης. Οπότε θες περίπου γύρω στα εκεί 150, ένα νορμάλ φιλέτο, άλυπο κάθε εβδομάδα 2 φορές. Αν και στην καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να μην απορροφιέται καλά. Δηλαδή, όσο κρέας και να φάει, μπορεί να μην απορροφιέται ο σίδηρος. Αν δηλαδή υπάρχει δυσαπορρόφηση του σιδήρου, ίσως χρειάζεται ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου και να μην αγχώνεται με το πόσο κρέας θα φάει. Πολύ αν δεν παρέχει να το φάει, δηλαδή. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, εμείς ευχαριστούμε. Να πω και κάτι άλλο για την καρδιακή ανεπάρκεια, ότι τις περισσότερες φορές στην καρδιακή ανεπάρκεια δεν θέλουμε να έχουμε και μεγάλη απώλεια σωματικού βάρους και ιδιαίτερα μυϊκής μάζας στις μεγαλύτερες ηλικίες. Συμφωνείς, Γιούλη, έτσι? Ναι, εντελώς, εντελώς. Ναι, δεν κάνουν καλό οι δίαιτες σε μεγαλύτερες ηλικίες στις ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Η κυρία Γάθου. Καλησπέριζω και την κυρία Λαμπαδιάρη, την οποία έχω επισκεφθεί επίσης στο ιατρείο της. Και είναι αλήθεια ότι οι συμβουλές που μας είχε δώσει τότε για το σύζυγο ήταν εξαιρετικές. Τις υπενθύμησε, ενώ ας πούμε οι συμβουλές οι διατροφικές. Είναι αλήθεια βέβαια ότι από καιρό σε καιρό τις ξεχνάμε. Κακό αυτό. Μας τις υπενθύμησε σήμερα. Ωραιότατα. Εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Έχοντας ένα νεαρό στην οικογένεια, 27 χρονών, ο γιος μου, επειδή ο μπαμπάς έχει διαβήτη. Και βέβαια το γνωστό καρδιολογικό θέμα το ξέρει ο κύριος Τσούγκος, ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει κληρονομικότητα και για τον διαβήτη? Ναι, βέβαια. Ασχολεί πάρα πολύ αυτό. Βέβαια, εννοείται. Οι οδηγίες λένε ότι άπαξ και έχεις ένα συγγενή διαβητικό τύπου 2, πρέπει να υποβληθεί το παιδί σε μια καμπύλη ζαχάρου, η οποία θα επαναλαμβάνεται, αν είναι εντελώς φυσιολογική, ανατριετία. Αν δεν είναι φυσιολογική, θέλει παρέμβαση. Αλλά πρέπει να κάνει καμπύλη ζαχάρου με μέτρηση ζαχάρου και ινσουλίνη στο 2ωρο. Εννοείται, ας πούμε, ήδη να ξεκινήσει να κάνει από αυτή την ηλικία καμπύλη ζαχάρου. Ναι, ναι. Πόσο μου είπατε είναι? 27. Και το ρωτώ για το εξής, γιατί κάνοντας κάποιες εξετάσεις πρόσφατα, το μεν σάχαρό του είναι 97, θεωρώ ότι είναι καλό, και η γλυκοζηλιωμένη είναι 5,2. Εντάξει, φυσιολογική είναι. Φυσιολογικά είναι μέχρι στιγμή. Είναι αδυνατός. Εσύ... Είναι αδυνατός. Ναι, 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 ναι. Μπορεί να περιμένει λίγο. Τα guidelines τα φετινά έχουν ορίσει ως μέγιστη ηλικία το 35 για την πρώτη εξέταση. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ. Ωραία. Θα περάσουμε και στον κύριο Αγγελόπουλο. Καλησπέρα. Χαιρετώ και την κυρία Λαμπαδιάρη. Το θέμα του σηκωτιού στο κόκκινο κρέας μπορεί να περιλαμβάνεται? Είναι υπέρτη πολύ βαρύ για... Όχι, έχει υπερβολικά πολύ χοληστερόλη. Έχει πολύ χοληστερόλη. Και η δεύτερη ερώτηση είναι ότι στην περίπτωση άρα που... Άρα όχι κοκορέτσι. Στην περίπτωση που κάποιος παίρνει, έχει αντιπυπτική αγωγή. Και παρόλο που διατηρεί μια δίαιτα, ας πούμε, σχεδόν κανονική και σε πράσινα, ας πούμε, λαχανικά και στις άλλες τροφές. Δηλαδή δεν τρώει κάτι ιδιαίτερο ή κάτι εξαιρετικό, ας πούμε, καταρχάς. Ας πούμε, εγώ, ας πούμε, δεν τρώω ποτέ αρνί ή παϊδάκι. Δεν καταπλησιάζω.
Και υπάρχει μεγάλη διακύμανση πολλές φορές στο Προεθροβίνη, στο ANR. Εκεί συμμετέχει η διατροφή αυτή, είναι, ίσως είναι κάποια λεπτά σημεία της διατροφής που μπορεί να μην τα καταλαβαίνω εγώ ή να παίζω. Ναι, συμμετέχουν τα λαχανικά, τα πράσινα. Ας πούμε, είναι σχεδόν τα ίδια περίπου. Δεν σχεδόν υπάρχει τα ίδια. Δεν μπορεί να είναι πάντα τα ίδια μάλλον. Ναι, καλά, ναι, ας πούμε, δεν έχω δει, δεν μπορώ ας πούμε, να φάω δύο πιάτα μαρούλια, ας υποθέσουμε, και την άλλη φορά να φάω, ξέρω εγώ, ας πούμε, καθόλου. Είναι σχεδόν κανονικά. Συμμετέχει η διατροφή. Συμμετέχει. Η διακύμανση του INR, επίσης, κύριε Αγγελόπουλε, έχει πολλές φορές και το εξής. Δηλαδή, επηρεάζεται από τη ζέστη, επηρεάζεται πολλές φορές από την κόπωση. Ναι. Δηλαδή, το INR επίσης επηρεάζεται και από το ίδιο το εργαστήριο. Δηλαδή, πολλές φορές και τα αντιδραστήρια δεν μας βγάζουν. Οπότε, γι' αυτό δεχόμαστε ένα ευρύ range, ένα εύρος INR και λέμε ότι είναι θεμητό να είναι από τόσο μέχρι τόσο και δεν έχουμε δώσει ένα συγκεκριμένο νούμερο. Δηλαδή να πούμε ότι είναι 3, ξέρω εγώ, ή 2,8. Οπότε συνήθως λέμε ότι από 2 μέχρι 3,6 είναι θεμητό να έχουμε INR, τόσο INR. Την κόπωση την ακούω για πρώτη φορά. Ναι, ναι, και η κόπωση χρειάζεται. Ναι. Ναι, ναι, γιατί είναι μεταβολικό, διαταράσσει το δηλαδή, μεταβολισμό. Η πολλή κόπωση, δηλαδή, το ανεβάζει ή το κατεβάζει. Γενικά το επηρεάζει, τώρα δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν έντονη σωματική άσκηση και βλέπουμε ότι επηρεάζεται είτε θετικά είτε αρνητικά όταν δεν το κάνουν αυτό καθημερινά. Δηλαδή η καθημερινότητα επηρεάζει. Αυτό ήταν το δύσκολο του συνδρόμου. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα και γι' αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε σε όλους όπως εσάς για παράδειγμα, αλλά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κολπική μαρμαρυγή και μπορούν να μην παίρνουν συνδρόμου. Δεν τους δίνουμε, σε κανέναν πλέον δεν δίνουμε. Δίνουμε τα νεότερα αντιπυκτικά, τα οποία δεν επηρεάζονται ούτε από τα πράσινα λαχανικά, ούτε από τους άλλους παράγοντες όπως αυτούς που προανέφερα. Ωραία. Okay. Να δώσουμε, εμείς ευχαριστούμε κύριε Αγγελόπουλε, να δώσουμε και το λόγο, εκτός αν θέλει κάποιος άλλος από τους καλεσμένους, όχι, αλλά εγώ πάντα δίνω και το λόγο και στις δικές μου γραμματείς, οι οποίες αποτελούν, δηλαδή στην κυρία Καμπούρη και την κυρία Αργυροπούλη, να κάνουν και αυτές μια ερώτηση, μια παρέμβαση, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να κλείσουμε, γιατί είναι κουρασμένη και η κυρία Λαμπαδιάρη και θα πρέπει να κλείσουμε σύντομα στο χρόνο. Οπότε, Νάνση, Ελένη, θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, κάποια παρέμβαση, να πείτε κάτι προς την κυρία Λαμπαδιάρη? Να κάνω εγώ μια ερώτηση, κύριε Τσούγκο? Ναι, ναι. Έλα, Ελένη. Όταν έχουμε έναν στεφανέο ασθενή και συνήθως κάνετε τη σύσταση για απώλεια βάρους, είτε ίσως είναι λίγο υπέρβαρος, επειδή πρέπει να χάσει μερικό βάρος, το σωστό θα ήταν να μας πει η κυρία Λαμπαδιάρη να ακολουθήσει ένα είδος διατροφής για γρήγορη απώλεια βάρους ή να έχουμε κάτι πιο σταδιακό? Δεν θέλουμε πολύ απότομες απώλειες βάρους, ειδικά στους μεγαλύτερες ηλικίες αρρώστους. Δεν θέλουμε πάνω από περίπου ένα μειωμένο διαιτολόγιο κατά 500 θερμίδες την ημέρα, το οποίο αντιστοιχεί περίπου σε 3-4 κιλά το μήνα. Έτσι. Δεν θέλουμε πολύ απότομες απώλειες βάρους. Αυτό που θέλουμε είναι να χάνει κάθε μήνα. Δηλαδή, να μην χάνουμε 10, παίρνουμε 5 και άντε πάλι. Αυτό είναι το χειρότερο. Άξι. Και βέβαια ωραία. Θέλουμε απώλεια λίπους, όχι απώλεια βάρους. Έτσι, θέλουμε απώλεια λίπους. Όχι μυϊκής μάζας. Νάνση. Όχι. Οπότε λοιπόν να πω και κάτι άλλο. Μου έστειλε και η Βίκη τώρα ένα σκονάκι εδώ για το αλάτι μαλαΐων. Μου λέει ότι δεν έχει καθόλου ιόδιο, ενώ το θαλάσσιο έχει. Ναι, είναι μια βλακία. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, ναι, δεν υπάρχει διαφορά. Δεν έχει καμία αξία. Ναι, ναι, δεν παίρνουμε ούτε ιόδιο που είναι υγιεινό. Είναι μια μόδα που δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, εμείς έχουμε το αλάτι που έχει το ιόδιο της θάλασσας και πάμε και παίρνουμε το ρηκτό αλάτι που είναι για τα. Να μην την πω την έκφραση. Όπως επίσης υπήρχε και η κανέλα και η λάνης, αν θυμάσαι. Καλά, καλά, εντάξει. Είναι γιατί ναι, ναι. Για να σου μειώσει το ζάχαρο η κανέλα, πρέπει να τρως ένα τόνο τη βδομάδα. Μα ήταν έτσι εύκολο. Θα τρώγαμε όλη κανέλα, έτσι. Όπως θα πίναμε και λεμόνι για να μειώσουμε την πίεση, Γιούλη. Έτσι, ωραία. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, αυτά, να μην σε κουράζουμε άλλο. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Σε ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Αλήθεια, εγώ νομίζω ότι. Και χάρηκα που σας είδα. Είναι πολύ επικοδομητική κάθε συζήτηση μαζί σου. Μαθαίνουμε, Γιούλη, και σε ευχαριστούμε γι' αυτό.
Οπότε να πω και εγώ ότι το επόμενο webinar, σας ευχαριστούμε πολύ, είναι για την άθληση και την καρδιακή ανεπάρκεια. Θα γίνει με τον κύριο Τσάπρα τον Παναγιώτη, ο οποίος πρακτικά είναι γυμναστής και μας βοηθάει και εμένα και την κυρία Λαμπαδιάρη γενικά με τους ασθενείς μας. Και θα είναι την τελευταία Πέμπτη του επόμενου μήνα, οπότε να ακούσουμε πώς μπορούμε να αθληθούμε, έτσι, και τι έχουμε να προσέχουμε κατά την γυμναστική μας. Αυτά. Οπότε σε γενικές γραμμές να σας ευχαριστήσω και εγώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε και πάλι την γραμματεία της Premium γενικότερα για όλη αυτή την υποστήριξη την οποία έχουμε. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Ζαφυρίου, αφού βλέπω ότι έχετε το χέρι. Δεν είναι ερώτηση. Τη τελευταία Πέμπτη είναι Μεγάλη Πέμπτη. Και μήπως εγώ μπορεί Μεγάλη να Πέμπτη, ναι. Δεν είναι. Μήπως το κάναμε μία... Δεν είναι Μεγάλη Πέμπτη. Δεν είναι Μεγάλη Πέμπτη, όχι, είναι η επόμενη νομίζω ότι είναι βδομάδα. Η επόμενη. Είναι η επόμενη. Α, okay. Ναι. Μερδεύτηκα με το Πάσχα των Καθολικών. Okay, εντάξει. Ωραία. Καλό βράδυ. Το Γιώργο του Ματσουχατίδη και όλους τους υπόλοιπους συντελεστές. Οπότε καλό βράδυ, τα λέμε την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Στα καλά.